Είμαι από το 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων. Αυτό που θα ήθελαμε εμείς να μεταφέρουμε και σαν σύλλογος είναι πως πράγματι έγινε συγχώνευση του τμήματων της δευτέρας τάξης. Από 3 τμήματα γίνανε 2, 26-27 ατόμων. Εμείς σαν σύλλογος δεν καθίσαμε, που λέμε, σταυρωμένα χέρια και μέσω συνελεύσεων και μέσω κινητοποιήσεων προσπαθήσαμε και ακόμα προσπαθούμε ακόμα και τώρα να πάρουν πίσω την υπογραφή των συγχωνευμένων τμήματων. Την ίδια στιγμή λοιπόν που οι ίδιοι υπογράφουν για να μπουν τα παιδιά μας σε 27, 28 και 29 άτομα, την ίδια στιγμή δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε συναντήσεις με τους αρμοδίους, όπως ο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πάνω από 4 και 8 άτομα και πολλά λέω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως λειτουργούν όντως με 2 μέτρα και 2 σταθμά, τη δική τους την υγεία να την προστατεύσουν και πολύ καλά κάνουν, αλλά την υγεία των παιδιών μας δεν τη λογίζουν. Σε συνάντηση λοιπόν που είχαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, μας απάντησε πραγματικά ότι είναι ένας εξορθολογισμός, ότι για τα κενά φταίνει η εκπαιδευτική, ότι κρύβουν ώρες κτλ. Ενώ στην ερώτησή μας ότι τι θα γίνει και με τους καθηγητές οι οποίοι λείπουν εδώ και 2 μήνες, δεν κάναν μαθήματα τα παιδιά σε βασικά μαθήματα, μας απάντησε ένα τίποτα. Εμείς αυτό και σαν σύλλογος και σαν Γενική Συνέλευση, το συμπέρασμα είναι και από τους γονείς τους ίδιους ότι δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας, δεν ενδιαφέρονται για την υγεία τους, για την μάθησή τους. Ενώ μεταξύ το παράλογο επίσης είναι ότι την ίδια στιγμή που δεν έχουμε φυσική, μαθηματικά, χημεία, βιολογία εδώ και 2 μήνες, μόλις προχθές ήρθαν οι συγκεκριμένοι συνδικότητες, την ίδια στιγμή τα εργαστήρια δεξιοτήτων λειτουργούν στο φουλ. Εργαστήρια δεξιοτήτων, τα παιδιά να μπουν μέσα, να μάθουν ένα πρόγραμμα, το οποίο και αυτό είναι πάλι πηγαίνει στα τυφλά, αλλά τα βασικά τα μαθήματα και να γίνονται οι αναπληρώσεις των χαμένων ωρών και μάθησης γνώσης, δεν γίνεται σε καμία των περιπτώσεων μέρημνα και να πάρουν κάποια απόφαση πάνω σε αυτό. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε. Ζητάμε πάλι, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συνάντηση την Παρασκευή με τον Διευθυντή της Εκπαίδευσης. Έλειπε, ήταν μαζί μας και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δελής. Δεν ήταν εκεί, απουσίαζε. Απαράδεκτος, εμείς θα επιμείνουμε πάλι. Το θέμα είναι ότι εάν εμείς, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν φορείς που ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά, δεν πρωτοστατήσουμε και δεν μπούμε μπροστά, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε παιδιά στα σχολεία, νομίζω ότι δεν θα ενδιαφερθεί και κανένας άλλος. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους φορείς και όλους τους γονείς και όλους τους εκπαιδευτικούς πάλι να δώσουμε το παρόν στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όντως και το Κομμουνιστικό Κόμμα και με τις ερωτήσεις που έκανε και με την συνέπεια των έργων και των πράξεών του και ελπίζουμε για καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ.